άλλο ένα περιστατικό που πραγματικά αγανακτούμε μόνο και μόνο με την αδιαφορία των αρμοδίων υπουργείων. Να ρωτήσω αυτοί το ανθρώποι... εξής, μισό λεπτό, να ρωτήσω το εξής. Έγκειται στην αρμοδιότητα για άλλη μία φορά του κυρίου Σκουρλέτη, ο οποίος θα πρέπει να βρει τη λύση ως βρέθηκε με τους συμβασιούχους στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Κονιόρδου? Κοιτάξτε, όσον αφορά την πληρωμή των εργαζομένων, είναι καθαρά του Υπουργείου Πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή σε αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πάρει και υποσχέσεις για ανάλογα, όπως έγινε στην καθαριότητα, να γίνει και σε αυτούς κάποια νομοθετική ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα του κ. Σκουρλέτη. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν υπουργεία, πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές ότι δεν έχουμε ένα ιδιώτη, έχουμε το ίδιο το δημόσιο που έχει καθυστερήσει 3 και 4 μήνες τη μισθοδοσία, και μιλάμε για μισθοδοσία στη τάξη των 500 ευρώ σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή. 4 μήνες μένουν απλήρωτοι, οι περισσότεροι έχουν σύζυγο ή σύζυγο με άνεργους, είναι το μοναδικό εισόδημα στην οικογένεια και πραγματικά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. Έχουμε κάνει παρέμβαση εδώ πέρα στην εφορία σιωτήτων, που οι ανθρώποι δεν είναι θέμα δικό τους, έχουν στείλει 2 επιστολές και οι ίδιοι και τους αγνοεί και αυτούς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Την ίδια δηλαδή την υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού την αγνοεί και αυτή η κυρία Υπουργός. Συγγνώμη, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει απαντήσει να πει τι είναι αυτό το Όχι. οποίο φταίει για να είναι οι άνθρωποι απλήρωτοι? Τότε πώς τους προσέλαβε, με τι φόντα έγιναν οι προσλήψεις αυτές? Αυτά θέλουμε και ζητάμε να μας διευκρινίσει το Υπουργείο, γιατί αυτή τη στιγμή εργάζονται κανονικά αυτοί οι εργαζόμενοι, βγάλανε όλη την τουριστική περίοδο για να έρχονται τουρίστες στην Γνωστό, στη Φεστό, μέχρι και στη Σπιναλόγκα μου ήρθε εδώ πέρα μια εργαζόμενη, έτσι ώστε οι τουρίστες να μπαίνουν σε ένα καθαρό περιβάλλον και να δείχνουμε μια καλή εικόνα προς τα έξω. Αυτοί οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Τώρα οι υποχρεώσεις του δημοσίου, πραγματικά υπάρχει μια διαφορία. Το μόνο που λένε οι εργαζόμενοι ότι τους υπόσχονται από εβδομάδα σε εβδομάδα, τους υπόσχονται ότι θα τους μονιμοποιήσουν και δίνουν τέτοιες υποσχέσεις. Είναι ενήμεροι και οι τοπικοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και οφείλουν να πάρουν και δημόσια θέση για αυτό το θέμα. Πώς είναι δυνατόν το δημόσιο να καθυστερεί μισθούς της τάξης των 500 ευρώ σε τέτοιες δύσκολες δουλειές όπως είναι το προσωπικό καθαριότητας 3 και 4 μήνες? Είναι απαράδεκτο. Είναι συμβασιούχοι. Και μάλιστα η αδιαφορία του Υπουργείου, όχι μόνο προς εμάς, αλλά σας είπα, 2 επιστολές έχει στείλει η εφορία αρχαιοτήτων του νομού Ηρακλείου και δεν έχει πάρει απάντηση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι? Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τους τοπικούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και όχι μόνο? Δεν, κύριε Δουλειά, υπάρχει μια δυσκολία να τους βρούμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό. Τους βουλευτές? Ναι, τους ίδιους τους βουλευτές, ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, το δηλώνω. Είναι όμως ενήμεροι. Το γνωρίζουν, μας έχουν διαβεβαιώσει οι εργαζόμενοι ότι με κάποιο τρόπο έχουν επικοινωνήσει μαζί τους, το γνωρίζουν το ζήτημα, εξάλλου το έχουμε αναδείξει και με δελτία τύπου και με δημόσιες καταγγελίες και είπε ήδη να είχαν πάρει θέση για αυτό το θέμα. Είναι 5 μηνύτες, είναι 8 μηνύτες, με τι σύμβαση τους έχουν πάρει τους ανθρώπους αυτούς? Αρχικά τους είχαν πάρει και αυτούς όπως την καθαριότητα με 8 μήνη σύμβαση και ήρθαν αρχές Ιουνίου και τους ανανεώσαν τη σύμβαση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ναι. Και αυτή τη στιγμή με την ανανέωση της σύμβασης δεν έχουν πληρωθεί καθόλου αυτοί οι άνθρωποι. Κολλάνε μήπως σε κάποιο επίτροπο πάλι όσους γινόταν μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση, γιατί ας πούμε το ίδιο προσωπικό που είναι στα μουσεία, αυτή το προσωπικό έχει πληρωθεί και είναι με το ίδιο καθεστώς. Αν υπήρχε δηλαδή θέμα επιτρόπου, λογικά θα έβαζε ζήτημα και για το προσωπικό καθαριότητας π.χ. του Μουσείου Ηρακλείου που έχει πληρωθεί κανονικά. Ναι. Και αυτή ήταν 8 μήνη σύμβαση και πήραν μια παράταση με μια νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Θυμάμαι πριν από αρκετό καιρό, όταν το θέμα είχε ξαναβγεί στην δημοσιότητα, να λέτε, κύριε Βοριά, ότι παρά την προσπάθεια που γίνεται και από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων, τις προσπάθειες που καταβάλουν έτσι ώστε να πάρουν μια απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς αυτό δεν είχε καταστεί εφικτό. Και τώρα λέτε ότι 2 επιστολές
προς την κυρία Κονιόρδου παρεμβάσεις από όλους σας, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει απάντηση. Άρα σημαίνει ότι μετά την κυρία Κονιόρδου αμέσως επόμενος έτσι απέναντί σας υπουργός είναι ο κύριος Κουγλέτης, καθώς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Ναι, ακριβώς αυτό έχουν υποσχεθεί στους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εργαζομένων. Άρα πρέπει να υλοποιήσουν την υπόσχεση που έχουν δώσει. Μάλιστα. Και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Στα μουσεία να πληρώνονται οι εργαζόμενοι της καθαριότητας και στους αρχαιολογικούς χώρους να μην πληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω. Από ό,τι μας λένε από την υπηρεσία, από την φορεία αρχαιοτήτων, λένε τα μουσεία μιλάνε, λέει, κατευθείαν με το Υπουργείο. Ωραία, και εσείς δεν μιλάτε κατευθείαν με το Υπουργείο? Και η απάντηση είναι, ναι κύριε Βοριά, μιλάμε, έχουμε στείλει δύο επιστολές και σε εμάς δεν έχει απαντήσει. Ξέρουμε το πρόβλημα, έρχονται εδώ οι εργαζόμενοι. Μόλις σε εμάς μας δώσει το OK το Υπουργείο, τους πληρώνουμε αμέσως. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα αλλά παρόλα αυτά αγνοούν ακόμα και τις ίδιες τους υπηρεσίες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί να αφοράει 5, 10, 20 εργαζόμενους, αλλά πραγματικά κάνω, δηλαδή, καλό αν δημόσια για άλλη μια φορά τους τοπικούς βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος, γιατί έχει γίνει και μια περώτηση στη Βουλή που εδώ και 15 μέρες, 17. Από τον κύριο Κεγκέρογλου, νομίζω. Ορίστε. Από τον κύριο Γκεγκέρογλου, νομίζω. Ακριβώς. Έχει γίνει από τον κύριο Γκεγκέρογλου μια περώτηση στη Βουλή και δεν έχει απαντηθεί από την Υπουργό ακόμα, που είναι υποχρεωμένη μέχρι στις 21 μέρες μάξιμου να απαντήσει. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πάρουν αυτό. Τα γνωρίζουν το θέμα. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Πρέπει να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να ταΐσουν τα κοπέλια τους. Τι θέλουν δηλαδή πια αυτοί οι άνθρωποι να μας πεθάνουν?